Γεια σου. Είμαι ο Λάμπρος. Πιθανότατα είμαι ο δικός σου DM. Άμα δεν είμαι ο δικός σου DM, ο DM σου έδωσε αυτό το βιντεάκι. Και αυτό το βιντεάκι θα σε βοηθήσει να φτιάξεις τους λογαριασμούς που χρειάζεται να φτιάξεις για να μπορέσεις να παίξεις εύκολα D&D online. Ξεκινήσουμε φτιάχνοντας ένα λογαριασμό στο D&D Beyond. Το οποίο μπορεί να είναι λίγο και αστείο για τους περισσότερους, αλλά θα τα κάνουμε όλα όσα χρειάζεται να τα κάνεις τώρα. Κάποια από αυτά μπορεί να σε δυσκολέψουν. Εγώ θεωρώ τα περισσότερα όχι, αλλά εδώ είμαστε για να το φτιάξουμε. Οπότε πάμε στην διεύθυνση dndbeyond.com, μία λέξη το D&D Beyond, και πατάμε Sign Up. Έχει διάφορους τρόπους να γραφτείς, αν έχεις Google Account ή Apple Account. Εγώ θα... Sign Up with Wizards. Εμείς θα κάνουμε Register για να βάλουμε καινούργια πράγματα. Δοκιμαστικών. Γιατί είμαστε και αρχαΐζουσες. Κον. Βάλε. Γκρίς. Και... όχι το 23 του γεννήθηκα. Βάλε το 2000. Εντάξει, το 75 αλλά τώρα ψάχνω τώρα. Να έχετε υπόψη σας. Βάζω ένα που χρησιμοποιώ για δοκιμαστικά τέτοια. Δεν θέλουμε email. Όχι. Opt-out of target analytics. Submit. Οπότε κάνεις λογαριασμό. Εντάξει. Και τώρα πάμε στο D&D Beyond. Κάνουμε Sign Up with Wizards και θα μας συνδέσει κατευθείαν με το λογαριασμό μας που μόλις έχουμε δημιουργήσει. Choose Username. Δεν θέλουμε όλο αυτό το μακρινάρι. Ας κάνουμε Doki 17. Boom! Πάμε στο D&D and Beyond. Δεν χρησιμοποιούμε κανένα από αυτά εδώ πέρα που μας δίνει. Και πηγαίνουμε στην κεντρική σελίδα και... ωραία. Και αφού κάναμε reload, μας βάζει σε αυτή τη σελίδα. Σε αυτή τη σελίδα υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορείς να δεις και μπορεί να μην δεις, αλλά δεν θα ασχοληθούμε τώρα με αυτό. Ο DM σου έχει δώσει τη σελίδα για να φτιάξεις χαρακτήρα. Και η σελίδα για να φτιάξεις χαρακτήρα αυτή τη στιγμή είναι αυτό το μακρινάρι. Εντάξει, δεν θα ισχύει αυτός ο συγκεκριμένος αριθμός, αλλά το πρώτο κομμάτι, έτσι όπως το βλέπεις, dndbeyond.com, campaign, κάθετος, join, κάθετος, ένα νούμερο, θα ισχύει και όταν θα ξεκινήσεις εσύ. Τι γίνεται τώρα. Για να μπορέσεις εσύ να φτιάξεις χαρακτήρα, θα χρειαστεί να αφιερώσεις κάποιο χρόνο. Και θα χρειαστεί να τον αφιερώσεις κάποιο χρόνο τώρα. Εάν δεν έχεις χρόνο τώρα, μην το πατήσεις, μην μπεις τώρα σε αυτό. Όταν θα έχεις χρόνο, μπες σε αυτό. Ας πούμε όμως τώρα ότι είναι η ώρα σου να φτιάξεις χαρακτήρα. Πατάμε Enter. Σου λέει φτιάξε χαρακτήρα. Εντάξει. Πατάμε Create Character. Ωραία. Εδώ σου δίνει διάφορες δυνατότητες. Ο DM σου θα σου πει ποια είναι ok για εσένα. Για εμένα ως DM, αυτά τα κλείνω όλα και αυτά τα κρατάω κλειστά. Ανοιχτό αυτό, ανοιχτά αυτά τα δύο και μετά δεν αλλάζω τίποτα άλλο εκτός από αυτό να το κάνω public. Εντάξει. Γράφεις το όνομά σου, το όνομα του χαρακτήρα σου εδώ και μπορείς και να διαλέξεις και... φωτογραφία για το πρόσωπο του χαρακτήρα σου. Ας πούμε ότι παίρνουμε αυτόν τον εύθυμο τυπάκο με το μαϊμού και ότι τον τυπάκο τον λένε Doki Makoki. Μετά σου δίνει τα races. Τα races μπορεί να είναι αυτά, μπορεί να είναι περισσότερα, μπορεί να είναι λιγότερα. Σε κάθε περίπτωση, μίλα με τον DM σου για το ποια μπορείς να χρησιμοποιήσεις.
Εγώ επιτρέπω πάντοτε σε όλους να κάνουν όλα. Ό,τι βλέπεις εδώ μπορείς να το κάνεις. Εάν έχω κάποια εξαίρεση συγκεκριμένη για κάποιο συγκεκριμένο campaign, θα σας έχω ενημερώσει γι' αυτό. Εντάξει. Τώρα, εάν ο DM σου έχει πει ότι μόνο από PHP μπορείς να παίξεις, PHP είναι το Player's Handbook και κάνεις αυτό και διαλέγεις μόνο από τους βασικούς χαρακτήρες races. Εντάξει. Αλλά ας πούμε ότι ο DM σου είπε ότι μπορείς να πάρεις οτιδήποτε και εσύ θέλεις να κάνεις, να διαλέξουμε κάτι πιο περίπλοκο, ας πούμε το Custom Lineage. Custom Lineage είναι ένα array στο οποίο είναι mix από διάφορα και μπορείς εσύ να καθορίσεις ποιες είναι οι δυνατότητές του. Εντάξει. Θα δεις ότι υπάρχει το Origin Manager και εδώ πέρα εγώ για τους δικούς μου παίκτες τους λέω όσα από αυτά θέλεις να τικάρεις, θα τικάρεις. Για το συγκεκριμένο το Race δεν έχει. Και εδώ πέρα, για άλλα έχει στο Origin Manager πράγματα. Size, σου λέει, όποτε βλέπεις αυτό το μπλε, πάει να πει ότι έχεις επιλογές να κάνεις. Και σου λέει εδώ πέρα ότι μπορείς να διαλέξεις medium ή small. Ας πούμε ότι ο τυπάκος είναι small, μεγαλύτερος βέβαια από τη μαϊμού που είναι tiny, αλλά μικρός. Σου λέει διάλεξε ένα fit, που μπορεί να διαλέξεις από όλη αυτή τη λίστα ένα fit. Ας πούμε ότι κάνει, ναι, το τηλεκινητικό είναι ενδιαφέρον και με τη μαϊμού θα έχει ακόμη περισσότερη πλάκα. Παίρνεις μετά ένα variable trait. Μπορεί να διαλέξεις μια proficiency ή ένα dark vision. Εγώ νομίζω ότι proficiency θα ήθελα με αυτό να είναι και θα ήθελα performance. Πούμε performance, performance. Μετά διαλέγεις ένα class. Εντάξει, μπορείς να διαλέξεις απολύτως οτιδήποτε από αυτά εδώ, εκτός αν έχεις εμένα σαν DM που δεν θέλω το Artificer. Artificer. Αυτό. Ας πούμε τώρα ότι διαλέγεις, ας πάμε στο αγαπημένο μου εμένα, το Warlock Add Class και τώρα εδώ μπορείς να διαλέξεις Proficiencies, τι σου δίνει το class σου, ας πούμε ότι παίρνεις το Deception και ο συγκεκριμένος τι άλλο να ξέρει. Ας ξέρει και Arcana. Otherworldly Patron, διαλέγεις, τέλος πάντων εδώ σου έχει τις επιλογές που έχεις να κάνεις με τους χαρακτήρες σου. Να ξέρει. Αν θέλεις, μπορείς μετά να τσεκάρεις και αυτά. Εγώ πάντοτε τα τσεκάρω και για τους δικούς μου τους παίκτες το επιτρέπω τα optional rules. Εάν ο DM σου επιτρέπει optional rules, σας το έχει πει. Και μετά στα spells, διαλέγει spells. Ο τρόπος που είναι, το κάνεις αυτό, κάνεις add spells και εδώ πέρα σου λέει τι μπορείς να κάνεις. Δύο cantrips και δύο spells. Κάνεις learn αυτό και αυτό τώρα στη δίχτυα τα βάζω, εντάξει. Και μετά από τα spells κάνεις learn αυτό και αυτό και μετά σου λέει κάποιος που καλά φτιάχνεις warlock χωρίς να έχεις πάρει Eldritch Blast. Άσε το friends αγοράκι μου γλυκό. Βάλε ένα της πλάσης. Το ανοίγεις λοιπόν το... Μάλλον όχι. Πατάς χ στο friends και πατάς learn στο ένα της πλάσης. Έτσι δουλεύει αυτό το κομμάτι. Μετά πάμε στο επόμενο. Ability scores. Generation method. Υπάρχει standard array το οποίο σου δίνει όλα αυτά τα νουμεράκια να διαλέξεις ποιο θα πάει πού. Υπάρχει το point by το οποίο σου δίνει 27 πόντους και ξοδεύεις πόντους για να μεγαλώσεις συγκεκριμένα πράγματα. Και υπάρχει το manual rolled. Τι γίνεται σε αυτό. Σε αυτό μπορείς να βάλεις μόνο εάν έχεις κάνει share screen με το DM σου την ώρα που ρίχνεις τα ζάρια. Εγώ το παίζω το manual rolled. Εμένα μ' αρέσει και για να όταν φτιάχνω χαρακτήρες, γενικότερα είναι γούστα αυτά. Αλλά αυτά μην τα ρίξεις στα ζάρια, εάν δεν είναι και ο DM σου μαζί, γιατί δεν θα μετρήσουν. Σχεδόν κανένας DM δεν επιτρέπει να ρίχνει ζάρια μόνος σου. Γιατί τι γίνεται. Μπορείς να ρίξεις ζάρια και μετά να ξαναρίξεις ζάρια και να ξαναρίξεις ζάρια και να ξαναρίξεις ζάρια μέχρι να πετύχεις τα νούμερα που θέλεις εσύ. Και αυτό το θεωρούμε cheating. Αφού λοιπόν διαλέξεις τα νούμερα και κάτσε να ρίξω, να τα κάνω rolls.
Okay, δεν είναι κακό. Πες ο τύπος αν είμαστε κάρισμα, βάλε και dexterity, βάλε. Βάλε και κάτι constitution, strength, wisdom και intelligence. Απλά οι ability scores και τα ανεβάζει επάνω. Και μετά πας εδώ, που παίρνεις το ability score advancement, που παίρνεις από το... πες το... Από το race σου. Μπορεί να έχεις δύο εδώ πέρα, μπορεί να έχεις ένα, είναι ανάλογα το συγκεκριμένο. Εμείς θα πάμε καρίσμα, οπότε τώρα έχουμε φτάσει καρίσμα 19 και τα υπόλοιπα όλα αυτά τα νομεράκια που βλέπουμε. Και πάμε στο επόμενο, το οποίο διαλέγεις το description σου. Ότι έντσο θα σου ζητήσει σίγουρα να κάνεις ένα background. Μπορεί και να σου ζητήσει backstory. Backstory συνήθως φτιάχνουμε όταν πάμε για campaign ή όταν θέλουμε να κάνουμε κάτι ευχάριστο σε RP. Όταν θες να εκφράσεις δηλαδή το χαρακτήρα σου καλύτερα, είναι καλό να έχεις backstory. Αλλά εδώ θα δούμε πρώτα το background. Το backstory είναι μια μεγάλη ιστορία. Πες σε ένα voice κανάλι στο LR και το συζητάμε. Διαλέγεις μια γλώσσα που σου δίνει το race σου. Τώρα αυτός γιατί να ξέρει όρκο, όχι καλέ. Ας ξέρει χαντόζι. Background, έχεις όλες αυτές τις επιλογές. Τώρα, μπορεί να έχεις περισσότερες, μπορεί να έχεις λιγότερες, ανάλογα τι θα δείξει. Εγώ επιτρέπω και το custom background, που μπορεί ο δικός σου team να μην το επιτρέπει, και το κάνεις configure, διαλέγοντας ένα όνομα, μια περιγραφή, και διαλέγεις δύο skills και δύο tools, δύο skills και δύο languages, δύο skills, ένα tool και ένα language. Ας πούμε ότι κάνουμε δύο skills και δύο tools. Background feature. Επειδή σου δίνουν διάφορα ωραία cool πράγματα όλα αυτά, ας πούμε ότι παίρνεις το night. Όχι, καλέ αυτό ο συγκεκριμένος δεν κολλάει night. Ο συγκεκριμένος entertainer. Και background characteristics. Ας πούμε ότι είναι σάλατα. Save. Εντάξει. Σου δίνει skills να διαλέξεις, animal handling, γιατί έχουμε το πείθει εκεί να δουλέψουμε, και perception για να βλέπει πώς τον αντιμετωπίζει ο κόσμος. Tools, ας ξέρει ένα όργανο, όχι bagpipes, είναι εκνευριστικό. Drum. Και ένα tool, τι να ξέρει, να ξέρει... Thieves Tools. Γιατί όχι. Και τώρα, σου δείχνει εδώ πέρα το Popular Demand, το οποίο το τράβηξες από το Entertainer και τα Suggested Characteristics, τα οποία τα διάλεξες από το Charlatan. Εντάξει. Εδώ πέρα μπορείς να προσθέσεις από αυτά όποια σου θεωρείς θετικά. Και από κάτω, στα Notes, εγώ συνήθως, βάζω το Backstory, που είναι η ιστορία μου μέχρι τώρα. Είναι ένα αφηγηματικό. Κανένας DM δεν γουστάρει να διαβάζει 3 σελίδες κείμενο, προτιμούμε ας πούμε 2-3 παραγράφους. Αλλά μπορείς και να μην βάλεις τίποτα αν ο DM σου το επιτρέπει αυτό. Εγώ σαν DM θέλω να μου γράφετε κάτι, κάτι το οποίο θα μπορεί να επηρεάζει τις επιλογές σας. Εντάξει. Και θα δείτε ότι εγώ θα το χρησιμοποιήσω κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού για να σας δέσω περισσότερο με αυτό που συμβαίνει στο παιχνίδι. Ένα άλλο πράγμα είναι το character details. Lifestyle δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, αλλά μπορείτε να διαλέξετε κάτι από αυτά για να δείτε ποια είναι η τάση του χαρακτήρα σας. Ο συγκεκριμένος τον βλέπω για poor, αλλά ήταν κάτι πιο noble, πιθανότατα να ήταν wealthy ή aristocratic. Εγώ θα πήγαινα για poor στο συγκεκριμένο. Faith μπορεί να διαλέξεις κάτι. Ας βάλουμε Illmater, που είναι ψυχοπονιάρης. Alignment, εγώ παίζω με alignment, το δουλεύω δηλαδή, και συνήθως θα σας πω εάν πρέπει να είναι good, ή αν πρέπει να μην είναι evil, ή αν πρέπει να είναι κάτι άλλο. Άλλες φορές επιτρέπω οτιδήποτε. Μίλαμε τον DM σου για το alignment. Υπάρχουν και DM που δεν πιστεύουν στο alignment και δεν το χρησιμοποιούν.
Ο συγκεκριμένος δεν θα είναι lawful σίγουρα. Κάτι μεταξύ neutral, good και neutral. Ας τον κάνουμε neutral. Και πάμε equipment. Εγώ προτείνω, συγγνώμη, πριν πας σε αυτό, σου λέει να διαλέξεις equipment ή να διαλέξεις gold. Και πάλι, όταν ρίχνουμε ζάρι, είναι μπροστά και ο DM. Δηλαδή, κάνει share screen με το DM, με τον τρόπο που επικοινωνείτε. Με εμένα στο Discord. Και διαλέγεις ένα από αυτά τα δύο. Simple Weapon, τι να έχει αυτός. Μέσα έχει Mace. Arcane Focus, εγώ πάντοτε προτιμώ. Και βάζω η Rod Staff. Γιατί η Rod και Staff μπορεί να τα χρησιμοποιήσει και για ρόπαλο ή Quarter Staff. Και ας πούμε ότι έχει Engineering Pack που έχει ένα σετάκι πράγματα μαζί του. Δες τι σου κολλάει περισσότερο και διάλεξε αυτό. Και σου δίνει και κάτι μαζί με Daggers. Ας πούμε ότι έχει Sling. Εντάξει. Add starting equipment, έτοιμα τα starting equipment. Αυτά που θέλεις να φοράει, τα πατάς να τα έχει πάνω του. Τα όπλα του, βάλτε να τα φοράει και την πανοπλία, ούτως ώστε να θα δούμε μετά, όταν χρησιμοποιούμε το χαρακτήρα, να την έχει τη δυνατότητα αυτή ανοιχτή. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία, και πάμε, what's next? Πάμε σε View Character Sheet. Τσεκάρεις λιγάκι το χαρακτήρα σου, όσο το δυνατόν καλύτερα μπορείς. Και μετά ζητάς από το DM σου, ή ο DM σου έχει στείλει κάτι σαν και αυτό το κειμενάκι εδώ, που σου δίνει το πρώτα, το φτιάξε χαρακτήρα. Αυτό ήταν με αυτό που φτιάξαμε το συγκεκριμένο το χαρακτήρα. Και μετά σου δίνει ένα άλλο link, για να το περάσεις στο campaign το δικό σου. Σε αυτό δηλαδή που θα τρέξει το campaign. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι από τη στιγμή που ξεκινάς να φτιάχνεις χαρακτήρα μέχρι τη στιγμή που θα πάρεις το χαρακτήρα σου από εδώ και θα τον βάλεις στο campaign του DM σου να μην περάσουν περισσότερο από 2-3, άντε 4 ώρες. Τι γίνεται? Επειδή σε αυτό το φτιάξε χαρακτήρα θα φτιάξουν και άλλοι παίκτες χαρακτήρα και υπάρχουν μόνο 12 θέσεις οποιαδήποτε στιγμή, δεν μπορείς να κρατήσεις το χαρακτήρα σου εκεί. Πρέπει να τον περάσεις αλλού. Πάμε στο φτιάξε χαρακτήρα. Φτιάξε χαρακτήρα. Και εδώ πέρα θα δεις τους χαρακτήρες. Πιθανότατα να έχει κι άλλους εδώ πέρα να παίζουν. Αυτό που χρειάζεται να κάνεις είναι leave. Δηλαδή φεύγεις από το φτιάξε χαρακτήρα, ούτως ώστε να μπορέσουν και άλλοι να χρησιμοποιήσουν το φτιάξε χαρακτήρα να κάνουν το δικό τους το χώρο, για να μην γεμίσει αυτός. Εάν δω ότι έχεις ξεχαστεί, θα σε βγάλω εγώ. Οπότε θα δυσκολευτείς μετά να τα κάνεις, ειδικά αν δεν έχεις μεγάλη ευελιξία με το πώς θα ξέρεις πώς δουλεύει το ίντερνετ. Οπότε κάνουμε leave και κάνουμε confirm. Εντάξει. Και μετά παίρνουμε το link που μας δίνει ο DM μας για το δικό του το campaign και το γράφουμε εδώ πάνω. Και μας δίνει την ευκαιρία στο My Character, τον Document Cookie, να τον επιλέξουμε. Τον επιλέγουμε και κάνουμε join με αυτό το χαρακτήρα. Την προηγούμενη φορά κάνουμε create χαρακτήρα, αυτή τη φορά κάνουμε join με αυτό το χαρακτήρα. Εντάξει. Και τώρα θα δούμε ότι πού τους, ο Μακόκι, να τους. Ο Ντόκι Μακόκι είναι ένας από τους χαρακτήρες στο group. Μπορείς να δεις και τους άλλους χαρακτήρες, ποιοι άλλοι παίζουν, εντάξει. Και πατώντας αυτό μπορείς να ξαναεπιστρέψεις στον Ντόκι Μακόκι. Να τους ο Ντόκι. Και εδώ πέρα σου λέει. Έχεις dagger που έχει συν 4 για να πετύχεις. Αν να πετάξουμε το συν 4. Έφερες 15, συν 4, 19. Συνήθως το πρώτο επίπεδο πετυχαίνει το 19. Οπότε ρίχνεις το damage.
και έφερες 5. Τώρα, ο DM σου μπορεί να το δει αυτό το ρόλο που έκανες, γιατί είσαι μέσα στο δικό του το campaign. Αλλά αυτό δεν τον βολεύει πάρα πολύ. Ειδικά όταν παίζεις ρόλο 20 ή Foundry, είναι πολύ καλύτερο να έχεις κατεβάσει ένα plugin, ένα extension, το οποίο το λένε Beyond 20. Αν γράψεις στο ψαχτήρι σου Beyond 20 και Firefox, που είναι Firefox το συγκεκριμένο browser, ή Beyond 20 και Chrome ή Edge ή οτιδήποτε χρησιμοποιείς εσύ, θα σου βγάλει το link και αυτό. Οπότε τι κάνεις, κάνεις Add to Firefox, τσουκου 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 τσουκου, σου βγάζει αυτό, κάνεις Add, και τώρα, όχι, εδώ, OK. Να το πατάς και σου δίνει επιλογές. Τώρα, δεν θα σας πω τίποτα για τις επιπλέον επιλογές. Στα δικά μου τα παιχνίδια δουλεύουμε με τις στάνταρ επιλογές. Εάν ο DM σου ζητήσει κάτι διαφορετικό, μπορείς να το κάνεις. Παραδείγματος χάρη, μπορείς να πεις εγώ δεν θέλω ποτέ να είναι κρυφές οι ζαριές. Αλλά κάποιος DM μπορεί να θέλει να είναι κάποιες ζύριες κρυφές, κάποιες ανοιχτές, κάποιες κάτι άλλο. Και σου δίνει επιλογή να κάνει να έχεις επιλογές. Τώρα, για να παίξεις online σε κάτι διαφορετικό από Theater of the Mind, χρειάζεται να έχεις και λογαριασμό κάπου αλλού. Ένα από τα πιο γνωστά μέρη που να έχεις λογαριασμό είναι το Roll20. Εγώ δεν το χρησιμοποιώ, αλλά θα κάνω ένα λογαριασμό εδώ, έτσι για τα... Όχι sign in, θέλουμε sign up. Sign up. Δεν θέλουμε το τέτοιο και I agree, create account. Create account, καμάρι μου. Γιατί. That email address. Εντάξει, okay. Με αυτόν τον τρόπο κάνεις account. Και μετά χρησιμοποιείς το link που θα σου δώσει ο DM σου για να μπεις στο campaign το δικό του. Εντάξει. Δηλαδή, να σου το δώσω, να το δεις από δικό μου που έχω παιχνιδάκι, κάτσε. Εγώ δηλαδή, ας πούμε, παίζω διάφορα, ας πούμε τώρα το Adventures of the Valley of Karzin. Εξαιρετικό παιχνίδι, πάρα πολύ το χαίρομαι. Και κάνεις launch game. Και τι κάνεις τώρα. Όταν... και βρίσκεσαι τώρα στο τέτοιο, ODM σου. Σου έχει δώσει εδώ, σου έχει δώσει εδώ τους χαρακτήρες σου και σου δίνει τη δυνατότητα να παίξεις. Ωραία. Καμιά φορά για να συντονιστεί πρέπει όταν βρίσκεσαι σε αυτή τη σελίδα να πατήσεις στο D&D Beyond και όταν βρίσκεσαι και στο χαρακτήρα σου στο D&D Beyond να πατήσεις πάλι το Beyond 20. Και ας πούμε να κάνει ένα athletics roll. Το ρίχνει στο D&D Beyond και το εμφανίζει εδώ. Είναι τόσο απλό. Όταν έχεις εγκατεστημένο το Beyond 20, όταν ρίχνει ζάρια στο D&D Beyond, τα εμφανίζει στο... πες το... στο roll 20. Κάτι αντίστοιχο θα κάνουμε τώρα και με το Forge. Το Forge είναι αυτό που χρησιμοποιώ εγώ και γι' αυτό και θα του δώσω και εκεί πάνω στο σπασί. Και... μακόκι.
username cookie παρεπιπτόντως, αν μου στείλετε email στο travelike@gmail.com, δεν τα λαμβάνω. Εκεί πέρα στέλνω τα spam μου. Έτσι. Έτσι, για να μην... I agree και sign up. Ωραία. Τώρα έτοιμο είναι το ντόκιμα κόκκι και θα περιμένουμε να μας δώσει ο ή θα μας έχει στείλει ήδη ο DM αυτό που είχαμε πει. Περίμενε, να το. Το Forge, το invitation για την πρώτη, γιατί μόνο την πρώτη φορά. Εντάξει. Και θα δώσω ένα invitation από το δικό μου, το οποίο είναι αυτό. Εντάξει, είναι ένα μακρινάρι που έχει λέξει, μέχρι σαν τη λέξη invite. Πατάμε enter. Και ο DM μας έχει κάνει invitation στον server τον δικό του που έχει μέσα στο Forge. Εντάξει, βλέπουμε εδώ πέρα και όλους τους άλλους παίκτες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή μέσα σε αυτό το σερβερ. Έλα καμάρι μου και κάτσε zoom out να βλέπουμε τι γίνεται. Έχει κάποιες οδηγίες ο DM βάλει και κάνεις launch game. Όταν θα πατήσεις το launch θα σε βγάλει εδώ και εδώ θα βάλεις το username που θα σου έχει στείλει και το password και το δηλαδή, θα σου έχει στείλει username και password για να το βάλεις εδώ. Και έτσι μπαίνουμε και σε αυτό. Ξεχνάω κάτι. Όχι, αυτά είναι. Ωραία, οπότε όταν μπεις εσύ εδώ, έχω εγώ δικό μου, έχω τον browser σωστά. Όταν μπεις εσύ εδώ, εντάξει, αυτός είναι ο χαρακτήρας τώρα που υπάρχει αυτή τη στιγμή μέσα στο παιχνίδι, εντάξει. Μπορεί να πατήσεις διπλό κλικ και να τον δεις το χαρακτήρα σου και θα δεις ότι στο D&D & Beyond έχει αυτό το link. Και αυτό είναι το link όντως του χαρακτήρα σου στο D&D & Beyond. Εντάξει. Ωραία. Τώρα, επειδή έχουμε φορτώσει εμείς το, πώς το λένε, το Beyond 20, όταν θα πάμε στον Toki Makoki στη σελίδα του, θα είναι εύκολο να κλικάρουμε ό,τι θέλουμε και να εμφανιστεί εκεί. Δηλαδή, πατάμε αυτό. Τι έφερε, υπέροχο, Insight 3. Και πάμε εδώ και βλέπουμε ότι έφερα 3. Ο Toki Makoki έφερε 3. Εντάξει, ασχέτως που δεν υπάρχει αυτός εδώ, εντάξει, γιατί έρχεσαι μέσω του Braz. Αλλά αυτό κάνει, συνδέει, γεφυρώνει το D&D & Beyond με το, Ford, το Foundry και το Forge. Τώρα, ο DM σου μπορεί να έχει αλλού κάνει host το Foundry. Υπάρχουν πολλοί που το κάνουν στην Oracle, γιατί το κάνει σχεδόν δωρεάν ή δωρεάν. Οπότε μπορεί η διαδικασία να γραφτείς εκεί να είναι λιγάκι πιο απλή. Ρώτα το DM σου. Αυτά. Από μένα. Και τώρα. Θα τα πούμε στο Session 0.